Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε συσσωρεύουμε εμπειρία, αλλά λείπουν τα νέα πρόσωπα. Σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας άνθρωποι από τη νέα γενιά, είναι νέοι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να ζουν εδώ, μαζί και με συντρόφους με μια μακρά διαδρομή και με μια μεγάλη προσφορά στο χώρο μας, που έμειναν στα δύσκολα δίπλα μας. Και αυτό μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε σε μια δύσκολη συνέχεια. Αυτό που έχετε δει, σύντροφοι, είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου, αρκετοί μάλλον νέοι άνθρωποι αναλάβαμε την ανασυγκρότηση του κινήματος αλλαγής στην Κεφαλονιά. Παύλο, δυστυχώς στην Κεφαλονιά αλλά και σε πολλά μέρη της Ελλάδας, το κίνημα αλλαγής είχε χάσει αρκετή από τη δυναμική του. Πλην όμως είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε ότι μπορείς να ξεκινήσεις, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν οι τιμένοι και χαμένοι, υπάρχουν αυτοί που σταματάνε και αυτοί που συνεχίζουν και προχωρούν με πείσμα. Εμείς ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα θα έχετε δει και εσείς, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινάλ είναι παρούσα, παράγει πολιτική, κάνει παρεμβάσεις, τα στελέχη της και τα μέλη της είναι μέσα στην κοινωνία και αυτό είναι που νομίζω ζητάει και η κοινωνία από το κίνημα αλλαγής. Μια παρουσία με ανθρώπους μέσα από την κοινωνία, μέσα από τις παραγωγικές τάξεις, που θα μπορέσουν να δείξουν ένα άλλο δρόμο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Σήμερα θα μιλήσουμε και το κεντρικό σημείο της απόψινής ομιλίας θα είναι η εξελίξη στην οικονομία. Όλοι βλέπουμε τις δυσάρεστες εξελίξεις που έχουν προκληθεί, έχουν ενταθεί μάλλον μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα μας, που δυσκολεύει την καθημερινότητα και την επιβίωση όλων μας. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα πλέον είναι δύσκολο μια οικογένεια να επιβιώσει. Το κίνημα αλλαγής έχει εδώ και καιρό πει θέσεις πάνω στην ακρίβεια και είναι ένα φυλάδιο, σύντροφοι, το οποίο θα μπορείτε να το πάρετε, θα το έχουμε και στη συνέχεια. Μιλάει το κίνημα αλλαγής για αύξηση του κατώτερου μισθού, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετα είδη πρώτης ανάγκης, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Βλέπουμε πλέον ότι η βενζίνη αυξάνεται, η τιμή της ραγδαία, του πετρελαίου θέρμανσης. Βλέπουμε ότι η ζωή μας αλλάζει. Και σίγουρα ο Παύλος, ο Γιουλάνος, είναι ένας από τους ανθρώπους, από τους λίγους πολιτικούς, θα έλεγα, που μπορούν και να αξιολογήσουν και να μας περιγράψουν την κατάσταση που ζούμε σήμερα, αλλά και να μας δώσουν μια προοπτική για το αύριο. Γιατί αυτό που λείπει σήμερα την πολιτική είναι το όραμα. Εάν ο χώρος μας έχει περισσότερους ανθρώπους από τον Παύλο, περισσότερους ανθρώπους με όραμα, εάν ο χώρος μας αποκτήσει ξανά δομημένη πολιτική, ξαναμιλήσουμε πολιτικά, γιατί σύντροφοι, την τελευταία δεκαετία στο ΠΑΣΟΚ και στο κίνημα αλλαγής ξεχάσαμε να μιλάμε πολιτικά. Αν συμβούν όλα αυτά, θεωρώ ότι το μέλλον θα μας βρει πολύ πιο δυνατούς και πολύ πιο έτοιμους να είμαστε εμείς η πολιτική εκείνη δύναμη που θα πρωταγωνιστήσει ξανά στη χώρα. Παύλο, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ κοντά μας και έχεις το λόγο.